Είναι μεγάλη χαρά. Τον θυμάμαι πολύ μικρός να μιλούν για αυτόν τον πιο γρήγορο λευκό αθλητή του κόσμου. Είναι μαζί μας ο Άνινος Μαρκουλίδης, παλέμαχος σπρίτερ, πρωταθλητής Κύπρου για πάρα πολλά χρόνια, με 4 συμμετοχές, κύριε Μαρκουλίδη, σε Ολυμπιακούς αγώνες. Σας χαιρετώ. Και εγώ σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Πώς είναι να φέρεις τον τίτλο του ταχύτερου λευκού στον κόσμο για την Ολυμπιάδα του 1996 στην Ατλάντα? Το να φέρνεις αυτόν τον τίτλο, νιώθεις πολύ περήφανος. Βλέπω και τις κούσες πίσω, τις οποίες έχω δει μετά, εχθές τις έχω δει, για να είμαι ειλικρινής, μετά από 24 σχεδόν χρόνια, 30 πόσα είναι. Και πώς νιώσατε? Νιώθω αρκετά περήφανος, συγκινημένος, διότι ένας αθλητής για να φτάσει σε έτσι επίπεδο ψηλό χρειάζεται πειθαρχία και θυσίες. Η όλη εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων, εσείς τι θυμάστε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Πήγατε Βαρκελόνη, Ατλάντα, Σίδνεϊ, Αθήνα, κλείσατε με τον καλύτερο τρόπο εκεί που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ποια στιγμή κρατάτε από αυτές τις Ολυμπιάδες? Όλες τις στιγμές κρατάω, αλλά πιο πολύ τη στιγμή που μπήκα στα ημιτελικά στην Ατλάντα το 1996. Στα ημιτελικά των 100 μέτρων. Ναι, ήταν το κορυφό μας. Ήταν τότε που πήρατε και τον τίτλο του πιο γρήγορου λευκού άντρα στον κόσμο. Ναι. Ο επίπονος αγώνας, ο δρόμος για τον πρωταθλητισμό. Φαντάζομαι στερηθήκατε πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να είστε στην πρώτη γραμμή. Στερήθηκα αρκετά, ναι. Για γύρω στα 20 χρόνια έκανα πρωταθλητισμό σε υψηλό επίπεδο. Χρειάζεται πάνω απ' όλα πειθαρχία, θυσίες όπως είπα, και σκληρή δουλειά. Και συνοδοιπόρους. Συγγνώμη. Και συνοδοιπόρους. Ανθρώπους δίπλα σας. Ναι, πάντα. Οι προπονητές, η οικογένειά σου, η ομοσπονδία, οι φίλοι σου πολλές φορές. Όλοι μαζί είναι σαν ένα πακέτο. Μάλιστα. Τι κρατάτε πέραν από τη στιγμή των αγώνων, οι Ολυμπιάδες πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, την ώρα που δεν είστε στον στίβο, εκεί στην μάχη? Πώς ζείτε αυτή τη διαδικασία τόσες μέρες, 2-3 εβδομάδες εκτός Κύπρου? Εντάξει, αγωνιάς, να κάτσεις να δεις τους αγώνες, αγωνία. Έχετε ζωή, δηλαδή μπορούσατε όταν ήσασταν στην Ατλάντα, φεύγατε από τις προπονήσεις όταν τελείωνε η προπόνηση και μπορούσατε να πάτε κάπου έξω, να κάτσετε να φάτε με φίλους, οτιδήποτε? Είναι αυστηρό στρατιωτικό το πρόγραμμα. Μπορείς να πάεις, παίρνεις άδεια από τον αρχηγό αποστολής και μπορείς να πάεις να πας με φίλους, αλλά ό,τι θέλεις το έχει το Ολυμπιακό χωριό. Ναι. Ό,τι φανταστείς εκεί. Ό,τι θες έχει εκεί το Ολυμπιακό χωριό. Άρα δεν χρειάζεται και πολύ να βγεις έξω από το Ολυμπιακό χωριό να πας κάπου. Μετά τους Ολυμπιακούς της Αθήνας, επισκεφτήκατε κάποιους άλλους Ολυμπιακούς ως μη αθλητής, ως θεατής? Να είμαι ειλικρινής, όχι. Ολυμπιακούς όχι, αλλά πέρσι ήμουνα στη Βουδαπέστη που επισκέφτηκα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στίβου. Και το Κύμου Θεάτης. Και εκεί μαζί με τον Μίλαν Τραϊκοβίτς. Ναι. Βρήκα και τον Μίλαν και μιλήσαμε, ναι. Μάλιστα. Πώς τους βλέπετε την φετινή μας ομάδα αποστολή? Έχουμε ελπίδα για μετάλλιο? Ποτέ στο Στίβο ή στον αθλητισμό δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Ποτέ. Έχουμε και παραδείγματα. Βούλα Πατουλίδου. Μάλιστα. Κύριε Μαρκουλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας συζήτηση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και φαντάζομαι οι επόμενες μέρες θα είναι μπροστά από την τηλεόραση Ολυμπιακοί Αγώνες. Σίγουρα και καλή επιτυχία σε όλη την εθνική, σε όλους τους Κύπρους αθλητές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.